Χαλκιδική. Ένας τόπος ξεχωριστός. Ένας τόπος που φωτίζεται από την παγκόσμια κτηνοβολία του Αγίου Όρους και των Σταγύρων, της γενέτειρας του Αριστοτέλη. Ένα διπορικό σε αυτή την περιοχή είναι πάνω απ' όλα ένα προσκύνημα. Δεν έχει σημασία αν ισχύει το άβατο του Αγίου Όρους για τις γυναίκες. Η άβρα του μας τυλίγει ακόμα και όταν κάνουμε περιήγηση διαθαλάσσης. Μετά το προσκύνημα, η απόδραση. Κατά πράσινα βουνά που καταλήγουν σε γραφικά ακρογιάλια, ψαροχώρια που μας χωβολούν αρμύρα, παραδοσιακά σοκάκια, αρχαία μνημεία και άνθρωποι. Του μόχθου, της καθημερινότητας και της παράδοσης. Κάνω εσύ με χάνουμε. Πέρκα με πιάνουμε, γύλος είμαι σε γελό και το δόλωμα καλό. Καλά τα λέει ο ψαράς στο χωριό Πυργαδίκια που βρίσκεται στο μυχό του Σιγητικού κόλπου μεταξύ της Χερσονήσου του Άθου και της Ιθονίας. Από εδώ κατηφορίζουμε στο καταπράσινο δωμάτι που είναι χτισμένο στις παρυφές της οροσειράς του Κακάβου στο βορειοανατολικότερο άκρο της Χαλκιδικής. Απολαμβάνουμε μια βόλτα στο βουνό με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα και στη συνέχεια αναπνέουμε θαλασσινό αέρα στις παραλίες του. Γεια σας, καλώς ήρθατε, ό,τι επιθυμείτε όλοι. Τσιπουράκι ντόπιας παραγωγής στην πλατεία της Μεγάλης Παναγιάς που ξεπροβάλλει από τις πλαγιές του Χτίκυλα. Ένα χωριό πανέμορφο που κρατά τις παραδόσεις του, πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Η Αμουλανή είναι το μοναδικό κατοικημένο νησάκι της Χαλκιδικής. Από την Ουρανούπολη παίρνουμε τη Λάντζα και επιχειρούμε να το εξερευνήσουμε. Πλούσιος ψαρότοπος, όπως φανερώνει η εικόνα που αντικρίζουμε. Εκατοντάδες γλάρι έχουν πέσει με τα μούτρα στην τράτα που ψαρεύει, διεκδικώντας με πείσμα το μερίδιό τους στο μεροκάματο των ψαράδων. Επιστρέφοντας στην Ουρανούπολη, θαυμάζουμε τον πύργο της που μας καλωσορίζει και χρονολογείται από την εποχή του Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Ένα χιλιόμετρο βόρεια του Αγίου Όρους, το γραφικό χωριό είναι η πύλη που διαβαίνουν καθημερινά προσκυνητές και επισκέπτες του Όρους. Ακρογιαλιά Κακούδια, στην όμορφη Ιερισσό, την αρχαία άκανθο του Ηρόδοτου. Σημείο έμπνευσης του μεγάλου μας σκηνοθέτη Αγγελόπουλου, όπου γύρισε σκηνές για την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα». Σε απόσταση αναπνοής και η Νέα Ρόδα που μας προκαλεί με τις ωραίες παραλίες της. Από εδώ ανηφορίζουμε στα ορεινά της Βόρειας Χαλκιδικής μέσα από μία ονειρεμένη διαδρομή. Προορισμός μας τα περίφημα Μαντεμοχώρια, Στρατονίκη και Στρατόνη. Πνιγμένα στο πράσινο στους πρόποδες του Στρεμπενίκου, είναι χωριά των οποίων η ζωή συνδέεται από την εποχή του Αριστοτέλη ακόμη με τα μεταλλεία. Το διπορικό μας στη Βόρεια Χαλκιδική κλείνει με την επίσκεψή μας στα αρχαία Στάγυρα και την Ολυμπιάδα. Μικρό αλλά πανέμορφο το χωριό της Ολυμπιάδας, το οποίο σύμφωνα με την τοπική παράδοση πήρε το όνομά του από την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγαλέξανδρου. Χτισμένο κατά μήκος μιας όμορφης παραλίας, απλώνεται στο μυχό του φυσικού λιμανιού. 500 μέτρα νοτιοανατολικά του οικισμού βρίσκονται τα αρχαία Στάγυρα, η γενέτειρα του Αριστοτέλη, με απίθανη θέα στον κόλπο της Ολυμπιάδας. Καθώς ουρουπώνει, το λιμανάκι του χωριού βάφεται ρόδινο. Οι εικόνες αποκτούν μια άλλη διάσταση. Θάλασσα, καΐκια και ψαράδες τυλίγονται στη μαγεία του δειλινού, ξαποσταίνοντας από το σφυροκόπημα του ήλιου και τον μόχθο της ημέρας.